Πάμε στον κύριο Κότσιρα, βουλευτή Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα, κύριε βουλευτά. Καλημέρα, κύριε Μητυλινιέστη, σας και τους ακροατές σας. Πώς αποτιμά η κυβέρνηση? Έχουμε μια εικόνα και από πριν από τον κύριο Ρωμανό, αλλά θα θέλαμε και έτσι πιο κοινοβουλευτικά να πάρουμε μια άποψη. Ότι και βεβαίως είστε και έχετε και την κατάλληλη ιδιότητα για να μας μιλήσετε γι' αυτό. Πώς αποτιμάτε σήμερα και εσείς προσωπικά, αλλά και με ΑΙ το αποτιμάτε, αυτή η χθεσινή συμφωνία? Κοιτάξτε, αναμφίβολα είναι πραγματικά μια συμφωνία στρατηγικής κατεύθυνσης, διότι πράγματι είναι μια συμφωνία που βασίζεται αμυγός στο διεθνές δίκαιο, στέλνει πολύ σημαντικά μηνύματα ουσίας για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και μηνύματα συμβολισμού, ότι ακριβώς είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας αυτό το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να κινούνται οι χώρες. Λύνει μια εκκρεμότητα ετών, δείχνει ότι η ελληνική διπλωματία δεν κινείται διστακτικά, κινείται αντιθέτως εξωστρεφώς και προασπίζοντας πλήρως τα εθνικά δικαιώματα, και κατά κύριο λόγο το πολύ σημαντικό, γιατί είναι και πιο επίκαιρο λόγω των τελευταίων δεδομένων που έχουν προκύψει, επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ακυρότητα του μνημονίου, του ψευτομνημονίου μεταξύ Τουρκίας και του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτό σε συνδυασμό με την πάγια πανηγυρική επιβεβαίωση ότι προφανώς τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, πράγμα που πηγάζει 100% από το διεθνές δίκαιο, από τη διεθνή πρακτική, συνδυαστικά λοιπόν με την στην ουσία ακύρωση του μνημονίου, του τουρκολιβικού μνημονίου, δίνει στη χώρα μας ένα πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό όφελος αυτή την περίοδο, μια πολύ σημαντική διπλωματική κίνηση στην σκακέρα που έχει δημιουργηθεί αυτή την περίοδο, και δείχνει ότι το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι ο γνώμονας, ο αποκλειστικός γνώμονας για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών. Γι' αυτό τον λόγο βλέπετε ότι υπάρχει πλέον μια πλήρης οριοθέτηση και με την Ιταλία που έγινε προ μηνών, και τώρα με την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα στην ουσία να εγκλωβίζουμε οποιασδήποτε φωνές ή πρακτικές υπήρχαν από την Τουρκία, οι οποίες αμφισβητούσαν την ισχύ του διεθνούς δικαίου. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ουσιαστικά κυρίως γεωστρατηγικά, αλλά και συμβολικά για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Τώρα για να σας πάω και λίγο στο άλλο θέμα της ημέρας, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει και αρκετά σήμερα, οπότε είναι ευκαιρία. Εχθές είχαμε το πρώτο τοπικό lockdown, το πρώτο βαρύ τοπικό lockdown, μιλάμε για τον Πόρο. Είδαμε ότι αυτό που συζητούσαμε, ότι άραγε μπορεί να συμβεί, τελικά συνέβη. Και βλέπουμε και ένα νέο μοντέλο επί της ουσίας, αν μπορεί να θεωρηθεί έτσι, ένα νέο μοντέλο για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια κοινωνία με τοπικό lockdown. Και βέβαια η ερώτηση που πλανάται από πάνω είναι η εξής: θα το δούμε να συμβαίνει συχνά, και τι θα το καθορίσει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία έχει στοιχεία, είναι έντονα απρόβλεπτη, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η προσοχή από όλους, και το επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί από την πρώτη στιγμή, ότι χρειάζεται και η τήρηση των μέτρων απαρέγκλητα και η τήρηση των κανόνων υγιεινής, όσο και ενοχλητικό καμιά φορά να ακούγεται, είναι πραγματικό, θα πρέπει να είμαστε απολύτως προσεκτικοί, διότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε 100% την διάρκεια του και την εξέλιξή του, βλέπετε ότι υπάρχει και προσαρμογή στην αντιμετώπιση του σε επίπεδο μέτρων, όπως σωστά αναφέρατε, ότι υπήρξε μια τοπική, ας πούμε, κλιμάκωση μέτρων σε περιοχή όπου ξέφυγε η κατάσταση σε επίπεδο αριθμού κρουσμάτων, προκειμένου να προστατευτεί η κοινωνία η τοπική και να προστατευτεί και οι λοιπές κοινωνίες που τυχόν έχουν επαφές. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι το εξής. Πάμε με τη λογική ότι ό,τι χρειαστεί προκειμένου να προστατευτεί η κοινωνία θα γίνει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε εξάλλου ότι γενικευμένο lockdown δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, ούτε είναι αυτή η λογική η οποία διέπει τις επιλογές της κυβέρνησης. Όμως η τήρηση των μέτρων, όπως υπάρχει το τελευταίο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια άσκηση ισορροπίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η χώρα μας άνοιξε την οικονομία, δεν άντεχε
να είναι εκτός μπρίζας η οικονομία, εκτός από την πρίζα εκείνο η οικονομία για πάρα πολλούς μήνες. Mm-hmm. Έπρεπε να μπούμε στη λογική του ανοίγματος, του λογικού και του λελογισμένου ανοίγματος με τήρηση των κανόνων, προκειμένου να ισορροπήσουμε ανάμεσα προφανώς την οικονομική κίνηση που είναι απαραίτητη για την οικονομία και την κοινωνία. Απ' την άλλη όμως, παραλλήλως πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα μέσα για να προστατευτούμε από αυτήν την ευνίδια και πολύ δύσκολη διαχειρίσιμη υγειονομική κατάσταση. Οπότε το κρίσιμο που υφίσταται αυτή τη στιγμή, βλέπετε ότι υπάρχει ενημέρωση συνεχής από τα αρμόδια Υπουργεία και κατόπιν των εισηγήσεων της Επιτροπής Δημοξιολόγων για τα προβλήματα που προκύπτουν ανά περιοχή, ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε, να τα περιορίζουμε και να μην υπάρχει από εκεί και πέρα δυνατότητα εξάπλωσής τους περαιτέρω στην κοινότητα. Είναι αναμφίβολα μία άσκηση όπου πρέπει και η κοινωνία και όλοι μας με το παράδειγμα που στέλνουμε, με το να ακούμε τη γνώμη των ειδικών στον απόλυτο βαθμό, μπορούμε να την ξεπεράσουμε ομαλά, όπως ξεπεράσαμε και το πρώτο σκέλος της, mm-hmm. που ήταν μια πολύ εφηγιαστική κατάσταση για τη χώρα μας και ανταπεξήλθαμε πάρα πολύ επιτυχημένα. Και θεωρώ, πραγματικά το θεωρώ, ότι η Ελλάδα με την κατάλληλη προστασία που θα υπάρξει και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αναμφίβολα mm-hmm. χρειάζεται απόλυτη προστασία, απόλυτη προσοχή από όλους μας. Σωστό αυτό. Κύριε Κότσερα, θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ, κύριε. Και από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία.